Στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος συζητήθηκαν όλα τα προβλήματα των επιχειρήσεων που έχουν συσσωρευτεί το τελευταίο καιρό. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, Άγγελος Τσατσούλης, ζήτησε να καταργηθεί το τετράμινο που θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει οι επιχειρήσεις προκειμένου να ενταχθούν στη ρύθμιση και παράλληλα να μειωθεί η φορολογία μέσα από ένα πιο σταθερό φορολογικό σύστημα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας που πρέπει να σταματήσει να ποινικοποιείται, ενώ παράλληλα πρέπει να γίνει κούρεμα των οφειλών. Έτσι, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Άγγελος Τσατσούλης, ζήτησε να διασφαλιστεί άμεσα η ρευστότητα στην αγορά, να δίνεται δικαιοσύνη στους επιχειρηματίες για να μπορέσει να ζωντανέψει η πραγματική οικονομία, η οποία βάλεται τα τελευταία 3 χρόνια στο πλαίσιο της γενικευμένης οικονομικής κρίσης. Σάρκο, θεωρείτε σήμερα ότι γίνονται ενέργειες όσον αφορά να ανακουφιστούν τουλάχιστον οι έμποροι καταστηματάρχες σε καιρούς οικονομικής κρίσης? Και ένα ερώτημα που θα ήθελε να θέσει κάποιος είναι πώς πορεύεται ένας έμπορος σε τέτοιους δύσκολους χρονικούς καιρούς? Ενέργειες, αν εννοείται από τον Εμπορικό Σύλλογο, από το Επιμελητήριο, γίνονται. Το θέμα είναι στου διατάφτα, δεν γίνεται τίποτα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη, τραγική μπορώ να πω. Δουλειά δεν υπάρχει καθόλου στα καταστήματα. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να έχει τόσα άδεια μαγαζιά η Ομόνοια, ποτέ. Και βεβαίως ο κόσμος είναι λογικό από τη στιγμή που έχουν κατέβει τόσο πολύ οι μισθοί. Μας έχουν ρημάξει με τα χαράτσια. Η φημολογία ότι θα πληρώσετε αυτά, θα κάνετε εκεί να δώσεις, πώς το λένε, εφορία κτλ. Είναι λογικό, τον κόσμο τον έχει τρομοκρατήσει. Οπότε είναι λογικό το ότι έχει πέσει κι άλλο η δουλειά, γιατί η δουλειά ήταν ήδη πεσμένη τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια. Και είναι λογικό η ανασφάλεια του κόσμου να έχει οδηγήσει σε τόσο τραγική κατάσταση τα καταστήματα της Καβάλας. Κινήσεις του στήλου όπως αυτή του Επιμελητηρίου Καβάλας για μείωση των δανείων? Θετική και πρέπει να γίνει, αλλά το θέμα είναι θα γίνει κάτι? Γιατί τα τελευταία 4-5 χρόνια δεν γίνεται τίποτα. Και ειδικά στο δικό μας νόμο, στο νομό Καβάλας. Τίποτα. Πού είναι το 12%? Τίποτα απολύτως. Δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Ευελπιστείτε στο γεγονός ότι σήμερα μετά από καιρό έχουμε μια κυβέρνηση? Σαφώς, εντάξει, ήταν άσχημη η κατάσταση αυτή της μη διακυβέρνησης της χώρας με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία επικρατούσαν και επικρατούν, αλλά δεν είμαι αισιόδοξη. Προχθές έμαθα ότι τελικά κλείνουν εντελώς τη γραμμή της Καβάλας με τη Θάσου. Έχει πάρθει απόφαση. Δηλαδή, ό,τι ακούμε καινούριο είναι τραγικό πλέον. Οπότε τι ανάπτυξη να έχουμε και τι να ανέβει ο τζίρος της πόλης των μαγαζιών? Δεν βλέπω κάτι αισιόδοξο ή κάτι θετικό να γίνεται.